ψηφίσουμε εμείς πρώτοι. Να ψηφίσουμε. Να ψηφίσεις εσύ και να μου πεις. Σάκη, δεν νομίζω ότι μπορώ να το... ότι έχει πολύ μεγάλο ερωτηματικό αυτό. Από δύο εξαιρετικές τραγουδίστριες. Δύο για μένα ασύλληπτες τραγουδίστριες. Ίσως τις καλύτερες που έχει το παιχνίδι. Θα ψηφίσω το δικό μου άνθρωπο να μείνει. Αλλά όχι μόνο για τον δικό μου άνθρωπο, γιατί θεωρώ ότι είναι μία από τις ελάχιστες τραγουδίστριες που θα ήθελα να μείνει στην Ελλάδα και να κάνει καριέρα εδώ και θα είναι τιμή για τη χώρα μας. δεν έχω κάτι να πω, δηλαδή δεν έχω. Μας, το ότι είναι βέβαια και δική σου τραγουδίστρια, είπα, κάνει λίγο πιο εύκολη την θέση σου. Δεν την κάνει καθόλου εύκολη, γιατί έχω λίγο, πει τέτοια πράγματα στη Γιούλη που... Τι να σου πω. Και θα τα ξανά έλεγα και τώρα από την αρχή. Οπότε? Οπότε ψηφίζω, σου είπα, την Χαρίκλια να μείνει, το δικό μου άνθρωπο να μείνει. Okay. Γιώργο. Όταν επέλεξα την Γιούλη για να μπει στην τετράδα μου, ήξερα πως τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Πίστευα και πιστεύω το ελληνικό τραγούδι και πίστευα και πιστεύω τις ελληνικές φωνές. Δυστυχώς αυτή την περίοδο που περνάμε, που διανύουμε, οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον από αυτή την πλευρά, το έχουμε ξαναβιώσει αυτό, το ελληνικό τραγούδι, συγκριτικά με το λαϊκό τραγούδι, για να πούμε καλύτερα, είναι σε πτώση, είναι στην κάτω, στο διάγραμμα αυτό, όπως το λένε το καρδιογράφημα, είναι στην κάτω πλευρά. Θα ανέβει, πού θα πάει. Θα ανέβει γιατί έχουμε πολλούς τραγουδιστές, καλούς, και πιστεύω ότι μία από τους καλούς, μία από τις πιο ωραίες φωνές που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό, είναι η Γιούλη. Εγώ σε πιστεύω, κορίτσι. Αλήθεια σου το λέω. Η Χαρίκλα ήταν εξαιρετική σε αυτό που έκανε και είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Αλλά αν πρέπει να αποφασίσω ανάμεσα στις δύο, όχι επειδή είναι η ομάδα μου, αλλά επειδή είσαι η τελευταία των Μοϊκανών στο παιχνίδι αυτό, θέλω το ελληνικό τραγούδι μέσα στο X-Factor. Θέλω να έχει παλμό και πρέπει να ψηφίσω να μείνεις. Ωραία, έχουμε μία ψήφο υπέρ της Γιούλη και μία υπέρ της Καρέκλειας. Θα πάω στον Νίκο Μουρατίδη, λοιπόν. Δεν μπορώ να ψηφίσω. Να σου πω ότι δεν σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω πολύ. Παρ' όλα αυτά... Δεν καταλαβαίνω τι έχει γίνει και είναι υποψήφιες αυτές τις δύο κοπέλες. Δεν μπορώ να ψηφίσω, τέλος. Συγγνώμη που θα σας στεναχωρήσω, Σάκη μου. Δεν ψηφίζω. Είμαι σίγουρος ότι είναι μία από τις πιο δύσκολες ψηφοφορίες. Κοίτα, αλλά θα υπάρξουν και θα άλλες υπάρξουν και άλλες ίσως πιο δύσκολες. Δεν μπορώ να ψηφίσω. Τελείωσε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πρέπει όμως... Πρέπει όμως να ψηφίσεις, Νίκο. Τι να κάνω τώρα, δεν ξέρω. Ποια από τις δύο κοπέλες θέλεις να μείνει? Ναι. Θα πάω εγώ. Να ψηφίσω ο κύριος Λεβέντης, να σκεφτώ. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γιώργο, πες μου. Μετά η θέση σου ήταν πιο δύσκολη ακόμα, Νίκο. Ναι. Okay. Εγώ ακούω αυτό που λέει ο Γιώργος και νομίζω σήμερα και μες στο live είναι αυτός που είπε η Ελληνίδα μας, η ελληνική χρειά. Απ' την άλλη βλέπω μια Χαρίκλια που ξέρω ότι αυτή η ευκαιρία είναι τεράστια την ίδια και την έχω δει αρκετές φορές και στο πρώτο και τώρα και μου κάνει ένα κλικ, μου κάνει κάτι.
Εδώ που έχουμε δύο τέτοια άτομα που έχουν καλές φωνές, η καθεμία ξεχωριστά με άλλο στυλ, γιατί εδώ μιλάμε ότι ξεχωρίζει το πράγμα πάρα πολύ. Εδώ είναι το πρόβλημα του Γιώργου, του Νίκου. Εγώ πηγαίνω με το αίσθητό μου. Και το αίσθητό μου λέει ότι εγώ θέλω να μείνει η Χαρίκλια. Νίκο, είναι ακριβώς όπως τα είπα. Τώρα έχεις ακόμη πιο δύσκολη θέση. Αν λοιπόν, δώσετε ψήφους λοιπόν, για, δύο πολύ μικρές λεπτομέρειες. Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Πιστεύω ότι στο σημερινό live η Χαρίκλια ήταν καλύτερη. Η Γιούλη έκανε 2-3 λαθάκια. Επίσης επηρεάστηκα από το γεγονός ότι η Χαρίκλια βγήκε τελευταία και όντως ο κόσμος μπορεί να μην προλάβει να ψηφίσει. Γι' αυτό θέλω να μείνει η Χαρίκλια. Όχι ότι η Γιούλη είναι κακή τραγουδίστρια, αλλά για αυτές τις δύο μικρές λεπτομέρειες. Αυτό που είπες τώρα δεν ξέρω αν ισχύει πάρα πολύ. Γιατί ο κόσμος βλέπει κάρτες από την αρχή του σοου. Δηλαδή βλέπει. Ναι, αλλά άκουσε την Χαρίκλια τελευταία. Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία. Για αυτές τις δύο πολύ μικρές λεπτομέρειες. Είναι δύο πολύ καλές τραγουδίστριες. Η δικαιολογία στον ίδιο μου τον εαυτό. Ο κόσμος είχε την δυνατότητα να πάρει τηλέφωνο και να ψηφίσει τη Χαρίκλια ή τη Γιούλη ή οποιοδήποτε άλλο παιδί από την αρχή του σοου. Ωραία. Σήμερα στο live που είδα, η Χαρίκλια ήταν καλύτερη από τη Γιούλη. Αλλά με τη λογική ότι είναι δύο καλές τραγουδίστριες, έτσι. Τελείωσε. Εντάξει, εγώ πρέπει να σου πω ότι μου φαίνεται απίστευτο ότι είτε το ένα κορίτσι είτε το άλλο σήμερα πρέπει να φύγει. Από ό,τι κατάλαβα, η ψηφοφορία είναι 3-1. Άρα η Χαρίκλια θα μείνει, Γιούλη μου. Πολύ στεναχωριέμαι. Πιστεύω ειλικρινά ότι αξίζει πολύ καλύτερα από αυτό. Και σήμερα ειδικά με εντυπωσίασες πάρα πολύ. Σε έβλεπα, ήσουν όμορφη, ήσουν αέρινη, η φωνή σου ήταν εκπληκτική. Ειλικρινά έχω εντυπωσιαστεί, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Σου εύχομαι τα καλύτερα, κούκλα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, Γιώργο. Κατά τη γνώμη μου, χάνεις ένα από τα πιο δυνατά σου χαρτιά. Σήμερα. Κατά τη γνώμη μου, χάνει και το παιχνίδι μια πολύ καλή τραγουδίστρια. Τι να κάνουμε. Δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Λέω, κατά τη γνώμη μου, χάνει και το παιχνίδι μια πολύ καλή τραγουδίστρια. Απορώ με τον Νίκο που στηρίζει το ελληνικό ρεπερτόριο. Αλήθεια απορώ. Να πω ότι ο Γιώργος μου ενισχύει την εικόνα που τα είχε με τους Κύπριους προχτές. Και τώρα προτιμάει το ξένο αντί το ελληνικό. Δεν το πιστεύω ότι αυτό ισχύει. Γιώργο, κάνεις αυτό. Δεν το πιστεύω αυτό είναι αυτό. Πολύ προκλητικό και λαφάουλ. Δεν το δέχομαι που το είπες και σε φάουλ. Προκλητικό ήταν και αυτό που άκουσα για την πατρίδα μου, να σου πω την αλήθεια, αλλά. Σιγά τώρα. Εντάξει, γιατί έχω στηρίξει όλα τα παιδιά. Εντάξει. Και τώρα μου το παρακάνεις αυτό. Εντάξει. Δεν θέλω να πιστέψω ότι μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Φεύγει από το X Factor η Γιούλη. Έχασε το X Factor μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Δεν πιστεύω ότι όμως χάθηκε κάτι για τη Γιούλη. Κάτι. Ναι. Τι έχει το ένα με το άλλο, δεν κατάλαβα τι λες. Ότι είναι από την Κύπρο. Δεν είναι η ώρα. Ποιος είναι από την Κύπρο, η Γιούλη. Ναι. Καθόλου. Έχει από την Κύπρο. Μετά τι λες. Μιλάω για την κρίση μας ως προς το ελληνικό και το ξένο, Γιώργο. Τι λες, αυτό ρε, μιλάω. Τώρα. Για την κρίση μας ως προς το ελληνικό και το ξένο. Μιλάω για την κρίση μας ως προς το ελληνικό και το ξένο. Εντάξει. Ξεπερνάς κάποιες. Μιλάω για την κρίση μας ως προς το ελληνικό τραγούδι και το ξένο. Επαναλαμβάνω για να είμαι καθαρός. Ναι, καθαρός δεν είσαι. Πάντως, καθαρός δεν είμαι. Όχι. Συγγνώμη. Καθαρός δεν είσαι αυτό το πράγμα. Συγγνώμη. Καθαρός δεν είσαι αυτό το πράγμα. Καθόλου. Ναι, μόνο που δεν μπορώ να συγχωρέσω τα ελληνικά σου σε αυτή τη φάση όταν ακούω καθαρός δεν είσαι.
Γιατί τώρα προχθές... θα τρελαθούμε. Πρόσεξε πώς τα λες, να τα σκέφτεσαι δύο φορές ή βάζει την Κατερίνα να σου τα γράφει. Λοιπόν, στο καλό να πας, Γιούλη μου. Είσαι λαϊκό παιδί, θα αντέξεις πολύ, μην ανησυχείς. Θα ήθελα να δούμε το βίντεο με την πορεία της Γιούλης μέχρι τώρα. Γιούλη, πάμε να δούμε πώς θα φτάσει μέχρι εδώ. Κουκλά μου, είμαι σίγουρος ότι. Δεν μπορώ, ειλικρινά, παιδιά, δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά ξέρω ότι όποτε και αν έβλεπα τη Γιούλη να τραγουδάει, όπου και αν την έβλεπα, σίγουρα θα με εντυπωσίαζε και σίγουρα θα θαύμαζα. Αυτό ισχύει και πιστεύω ότι ο κόσμος που θα σε βλέπει να τραγουδάς όπου σε βλέπει